Κρυσταμπολίδη! Ναι! Ελάτε λίγο από εδώ αν θέλετε! Τι συμβαίνει? Καταπληκτικό! Έχει τη λαβή με τα περτσίνια. Έχει διατηρηθεί ακόμα το καρφάκι. Ναι, ναι, έχει ρίδια, το χάλκινο νάτο. Φαίνεται, το κόκαλο δεν έχει βγει από τη λαβή. Πρέπει να το δείτε ίσως λίγο πιο κάτω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 2 χρόνια από τα εγγένεια του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας, στην περιοχή δηλαδή που η μακροχρόνια ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως σημαντικότατα ευρήματα και θησαυρούς. Τι νεότερα όμως έχουμε από το συνεχιζόμενο ανασκαφικό έργο στην περιοχή, πώς λειτουργεί το Μουσείο σήμερα και ποια είναι η εξέλιξή του, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή και τι στοιχεία έχουμε για την επισκεψιμότητα, αλλά και για τα σχόλια των επισκεπτών. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και σε άλλα πολλά, θα μας δώσει ο καθηγητής αρχαιολογίας, ο επικεφαλής των ανασκαφών στην Αρχαία Ελεύθερνα και διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο, προσκεκλημένος των φίλων του Πανεπιστημίου Κρήτης για μια ομιλία. Έτσι βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Σταμπολίδη, καλώς ήρθατε ξανά. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και πιστεύω να απαντήσω στις δρυμείς, καμιά φορά θα έλεγα, ερωτήσεις σας. Έχετε όμως σαφή εικόνα ως ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με την Ελεύθερνα, τουλάχιστον στη δική μας τη συνείδηση είστε ταυτισμένος. Ας ξεκινήσουμε, θα πάρουμε ένα-ένα τα ερωτήματα, αλλά θέλω καταρχάς να μου πείτε σε γενικές γραμμές, 2 χρόνια μετά, αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία του μουσείου, των ανασκαφών κλπ. Είναι δύσκολο ερώτημα, παρόλο που φαίνεται εύκολο, και θα σας πω γιατί. Αυτό που ρωτάτε έχει να κάνει με το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος ποτέ, διότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού και το κάλλιστο είναι εχθρός του καλύτερου. Επομένως, ναι, είμαι ευχαριστημένος για τη μέχρι τώρα πορεία, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που έχουν να γίνουν που θα έλεγα αυτό που πραγματικά μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, ότι δηλαδή όταν γεννάς ένα παιδί δεν το αφήνεις, αλλά το κυριότερο είναι να το αναθρέψεις. Και για να το αναθρέψεις θέλει πολύ περισσότερα στοιχεία και καλύτερα υλικά ανάμεσα στα οποία και την υπομονή, για να μπορέσει να γίνει αυτό που θέλεις, να αποκτήσει ρίζες τέτοιες που να μην μπορεί εύκολα μετά κανείς να το μετακινήσει, τουλάχιστον από το τελικό όραμα
που εσύ το οδηγείς. Αυτές τις ρίζες λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε, φαντάζομαι, στο μουσείο, ώστε να έχει διάρκεια, να προκαλεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών και στο μέλλον. Έτσι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα ευχάριστα τωρινά δεδομένα. Θέλω να ξεκινήσουμε με αριθμούς, κύριε Σταμπολίδη, που αφορούν στην επισκεψιμότητα του μουσείου. Νομίζω ότι είστε ικανοποιημένος με αυτούς τους αριθμούς. Είμαι ικανοποιημένος πάρα πολύ και θα σας πω γιατί. Όταν βλέπεις ένα μουσείο που ανοίγει σε έναν αρχαιολογικό χώρο, το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο στην Κρήτη σε αρχαιολογικό χώρο, το τρίτο μετά την Ολυμπία τους Δελφούς στη Βεργίνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, που έχει έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από τα μουσεία των πρωτευουσών των νομών, όπως συνήθως είναι τα μουσεία μας στην Ελλάδα, πραγματικά είναι άθλος να ξέρεις ότι στο πρώτο τετράμινο, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Οκτώβρη, είχε 73.000 επισκέπτες. Ότι μέχρι σήμερα έχει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και κυρίως, να το πω αυτό, ότι όταν το προσέχεις, δεν το παραμελείς, είσαι από πάνω του, το μπεμπεκίζεις που λέμε στην Κρήτη, δηλαδή το περιποιείσαι με έναν τρόπο που δεν φαίνεται, αλλά που υπάρχει από κάτω, κυρίως σε συνδυασμό με τον τουρισμό, δηλαδή πηγαίνοντας όχι μόνο ο ίδιος, αλλά κυρίως οι άνθρωποι του τουρισμού, τα γραφεία, οι ξεναγοί μας στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο στο φόρουμ του Βερολίνου κάθε Μάρτιο, όσο και του Λονδίνου κάθε Νοέμβριο. Και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Την περίοδο του Νοεμβρίου-Μαρτίου, δηλαδή μες στο χειμώνα, που δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά από τον τουρισμό, από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι και το Μάρτιο του 2018, να είναι, εκτός από την Κνωσό, η Ελεύθερνα το μόνο σημείο που επισκέπτεται ο χειμερινός τουρισμός και να βλέπεις 800 περίπου επισκέπτες την ημέρα, αυτό λέει κάτι. Προχθές, τώρα αρχές Μαΐου, τα δύο Σαββατοκύριακα, υπήρχαν κάθε μέρα πάνω από 1.200 με 1.300 επισκέπτες την ημέρα. Αυτό λέει κάτι, λέει ότι όχι μόνο ο ντόπιος πληθυσμός, όχι μόνο οι Κρήτες, αλλά και οι Έλληνες, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι επισκέπτες, και θα το κάνουμε αυτό και για άλλες αγορές, σε εισαγωγικά αγορές, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, την παίρνω όμως με την αρχαία της έννοια, ότι δηλαδή η αγορά είναι η συγκέντρωση κόσμου, με όποιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει ο καθένας, αυτό δεν θα το εξετάσω. Αυτό μαζί με το εκπαιδευτικό κομμάτι, όπου τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά για τη δημοτική εκπαίδευση και το γυμνάσιο, πολύ λιγότερο για το λύκειο, γίνονται από μουσιοπαιδαγωγούς και αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου της Κρήτης, μαθητές μου και μαθήτριές μου παλιότερα. Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι σχεδόν σε δύο σχολικές περιόδους, δηλαδή 1,5 χρόνο τώρα, έχουμε πάνω από 12.000 παιδιά εκπαιδεύσει. Όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι το μέλλον. Όταν το παιδί το μαθαίνεις για την κληρονομιά του με έναν ευρύ ορίζοντα, τότε αυτό, όταν θα μεγαλώσει, θα φέρει και τα δικά του παιδιά σε αυτό το μουσείο. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνουμε μουτάτης μουτάντης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Επομένως, αυτή η γνώση έχει μεταλαμπαδευτεί και στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας.
Βέβαια, είναι και ο τρόπος που θα προσεγγίσει κανείς τα παιδιά, γιατί πρέπει να τα κερδίσει. Έτσι. Αυτή η πρώτη τους εμπειρία ενδεχομένως με ένα αρχαιολογικό μουσείο, να τους μείνει στο μυαλό σαν κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ δημιουργικό, που εμπλούτησε τις γνώσεις, κέντρισε το ενδιαφέρον τους, έτσι, και πιστεύω ότι το καταφέρνετε. Διαδραστικό, ακριβώς. Κύριε Σταμπολίδη, έχουμε έτσι κάποιες αντιδράσεις που σας έχουν εντυπωσιάσει, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλές, γιατί γράφουν κιόλας νομίζω στο βιβλίο επισκεπτών. Γενικά η αντιδράση έτσι όπως τους παρατηρείτε, τους επισκέπτες, τι σας λένε, πώς τις ερμηνεύετε τις αντιδράσεις τους? Ας πάρουμε ένα ποσοστό επί της 100. Για παράδειγμα, τα βιβλία που έχουμε για να γράφουν τις εντυπώσεις τους, και είναι ένα δείγμα αυτό, δεν είναι ολόκληρο, θέλω να πω ότι αυτά τα βιβλία που είναι φοβερά πολυσέλιδα, βρισκόμαστε ήδη στο 4ο βιβλίο που γεμίζει. Από την πρώτη υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μέχρι τον Αρμάνι, μέχρι τη Βασίλισσα Σοφία, μέχρι οποιονδήποτε επώνυμο επισκέπτη που έχει έρθει επισκέπτη, από καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ζωγράφους, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά κυρίως ανθρώπους ενός μέσου όρου, θα έλεγα, και εννοώ ηλικιακό, μικρούς και μεγάλους, Έλληνες και ξένους, διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων, βλέπεις πραγματικά το θαυμασμό και την αγάπη στο 98%. Το 2% θα έχει τις παρατηρήσεις του, εύλογες και αυτές, χρήσιμες και κρίσιμες, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, κυρίως όταν υπάρχει κάποια βλάβη στο μουσείο που πρέπει να την προσέξουμε, ή κάτι το οποίο εμπίπτει στην αντίληψη κάποιου που δεν έχει εμπέσει στη δική μας την αντίληψη. Και αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για να προχωρήσουμε καλύτερα. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που λέει ο ποιητής, λίγο ψηλότερα. Να κάνουμε δηλαδή τον κόσμο να αισθανθεί λίγο ψηλότερα, όλο και λίγο ψηλότερα, για να φτάνουμε κάθε φορά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ενδιαφέρει πάντως για η εξέλιξη του μουσείου? Καταρχάς, ανανεώνονται τα εκθέματα, έτσι βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως. Όχι μέχρι τώρα, δηλαδή τα δύο πρώτα χρόνια, γιατί ο κόσμος θέλει να το δει έτσι όπως είναι. Δηλαδή με τα ευρήματά του, με τις ταινίες, με τα φιλμάκια, με τα ντοκιμαντέρ, τα οποία η Ρίστο Εμπαρόδο, η νεολαία, στέκει πολύ περισσότερο, αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αλλά, για παράδειγμα, εμείς προσπαθούμε και του το ποιήν κακίνο μία φιένε. Δηλαδή, 31 Μαΐου, μεθαύριο, θα έχουμε ένα συνέδριο, το οποίο το ξεκίνησα, ειλικρινά σας μιλώ, για να δώσω βήμα στους φοιτητές μου, στους μεταπτυχιακούς, αυτούς που κάνουν τις διατριβές τους, και σε κάποιους συναδέλφους από την Κρήτη ή από την Ελλάδα. Όταν το ανακοίνωσα,
ήταν τόση η ζήτηση από άλλους επιστήμονες της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου οι 15 γίναν 50 και είπα φτάνει μέχρι εδώ, θα το κάνουμε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο έξω κόσμος στην αρχαιότητα». 50 συνέδρια από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Ιταλία, από την Ελλάδα, από παντού, για να μιλήσουμε από 31 Ιουνίου μέχρι 3, από 31 Μαΐου, συγγνώμη. Μέχρι 2 Ιουνίου. Μέχρι 3 Ιουνίου. 3, στο Ρέθυμνο. Γιατί η τρίτη μέρα, δηλαδή η 3η Ιουνίου, είναι η ημέρα που θα πάμε στο μουσείο. Μάλιστα. Και εκεί πάλι ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα, το οποίο το λέμε πειραματική αρχαιολογία, όπου θα δουν και οι σύνεδροι και οι επισκέπτες πώς κατασκευάζονταν την εποχή του Ομήρου τα χάλκινα και τα χρυσά τέχναρα με τα εργαλεία του Ομήρου, δηλαδή με ξύλο, με χαλκό και τα λοιπά, όλα αυτά με τον τρόπο που ξέρουμε από τότε. Εξαιρετικά λέγεται ενδιαφέρον από το εργαστήριο του Ηφαίστου, και αυτά μετά τα προϊόντα θα εκτεθούν μαζί με τα πρωτότυπα, ούτως ώστε να υπάρχει μία ανανέωση σε αυτό που με ρωτήσατε. Ούτως ή άλλως είναι ένα καινούριο μουσείο, αλλά να όμως τρόπος, να ένας τρόπος να ανανεωθεί και το υλικό. Και ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όλη αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα την μαγνητοσκοπήσετε. Βεβαίως. Για να τη δούμε και όλοι. Βεβαίως. Οι υπόλοιποι. Έτσι. Ξέρετε, τα γράμματα, η έρευνα, η επιστήμη έχει τη χαρά για τον ίδιο τον δημιουργό, για αυτόν που το σκέφτηκε. Όμως η δημιουργία και η δημιουργικότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Θέλω να πω, δεν είναι υποκατάστατο μιας ατομικής χαράς, είναι ουσιαστικό στοιχείο διάδοσης προς τον κόσμο. Αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο. Ο επιστήμονας δεν πρέπει να κάθεται στο γραφείο του, ακόμη και αν δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεταδοτικότητα και άλλοι με λιγότερη μεταδοτικότητα. Δεν είναι όλοι δάσκαλοι, το λέει και το Ευαγγέλιο. Μη πάντες διδάσκαλοι. Αλλά λέει όμως πάλι, δικαιοσύνην μάθετε εις τον αιώνα οι ενικούντες επί της γης. Με ενίκιο είμαστε όλοι εδώ, φεύγουμε, ερχόμαστε, έρχονται οι επόμενοι. Το θέμα είναι τι αφήνεις στους επόμενους, και δεν εννοώ μόνο ως έργο, αλλά και ως παράδειγμα και ως παρακαταθήκη. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτό και το επαναλαμβάνετε συνεχώς. Είναι αυτό που πήρατε εσείς από τους δικούς σας τους δασκάλους, τους εξαιρετικούς δασκάλους, που πάνω απ' όλα, πέρα από τη γνώση που σας μετέφεραν και σας μετέδωσαν, σας εμπλούτησαν τη ζωή σας με το παράδειγμά τους, από το οποίο δεν μπορείτε να παρεκκλίνετε και να αποδεσμευτείτε, γιατί νομίζω ότι σας επηρέασε πάρα πολύ και λέτε και συχνά εκείνη την ιστορία με τον Δεσπίνη που σας πλήρωσε. Βέβαια. Τα μαθήματα των γερμανικών. Βέβαια. Και το μάθατε τυχαία εντελώς. Ξέρετε ότι αγαπάω πάρα πολύ την ποίηση. Mm-hmm. Θα σας πω λοιπόν ένα στίχο πάλι εξαιρετικό. Λέει, δεν έχω τίποτε άλλο να σου δώσω, πάρεξ την καρδιά μου, κόμμα, ένα κόκκινο μήλο. Αυτό είναι. Ό,τι έχει κανείς να μπορεί να το δώσει. Έχω κάποιες ερωτήσεις ακόμα, στις οποίες είναι πάρα πολύ ωραίοι οι στίχοι και οι φράσεις που μας θυμίζετε, αλλά θέλω να μου πείτε για την ανασκαφική εξέλιξη, για να μην ξεφύγουμε από τις ερωτήσεις. Κύριε Σταμπολίδη... Καλά κάνετε και με... Όχι, σας ορίζετε, επαναφέρω, βέβαια. Για να, επειδή υποσχεθήκαμε στους τηλεθεατές μας ότι θα τους δώσουμε αυτές τις πληροφορίες, είχατε πει, είχαμε συναντηθεί λίγους μήνες πριν, μετά τα εγγένεια, και είχατε πει ότι ένα 5% έχετε ανασκάψει στην ελεύθερη, να έκανε λάθος. Ούτε έτσι. Ούτε. Επομένως, ούτε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Τώρα, τι ερευνάτε αυτή την εποχή? Ακριβώς. Εμένα, όπως σας είπα, αλλά και τους συνεργάτες μου και τους μαθητές μου, μας ενδιαφέρει
κάτι πολύ ουσιαστικό. Το να ρίχνουμε φως στο σκοτάδι. Επομένως, όπως ακριβώς δημιουργήθηκε όλο το πλέγμα και το φάσμα της ανάδειξης του Ομήρου μέσα από τα ευρήματα της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας στη δυτική πλαγιά του Λόφου, τώρα έχω πάει ακριβώς στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή, στο επόμενο χωριό, στην αρχαία Ελεύθερνα, στον πρώην Πρινέ, όπου στο σημείο που λέγεται Κατσίβελος, λίγο νοτιότερα από το, και βορειότερα από το Σωτήρα Χριστό, έχω εντοπίσει μία θέση που λέγεται Αγία Ειρήνη και Άγιος Μάρκος. Τι θέλω με αυτόν τον τρόπο να δώσω? Όχι μόνο μία ισορροπία ανάπτυξης κοινωνικής ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αλλά επιστημονικά να διαβάσω πάλι μία περίοδο κρίσης. Δηλαδή, από την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή πόλη, πώς περνάμε από την ιδωλολατρία στη χριστιανική πίστη. Πώς δηλαδή μετατρέπεται η ελληνιστική σε ρωμαϊκή και η ρωμαϊκή σε πρωτοβυζαντινή πόλη. Αυτό το πέρασμα είναι πάρα πολύ γοητευτικό, εξίσου γοητευτικό με το ό,τι συνέβη με το πέρασμα από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου. Δηλαδή από τα μινωικά μικυνοϊκά κέντρα στο κομμάτι του Ομήρου. Τώρα από την εποχή του Αλέξανδρου και των Αυτοκρατόρων στους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες. Ταξιδεύουμε χιλιετίες μετά, έτσι. Βεβαίως. Είναι ακριβώς περίπου 1000 χρόνια μετά. Αυτό δημιουργεί και σε εσάς, φαντάζομαι, τους αρχαιολόγους, ένα ενδιαφέρον. Ανανέωση. Έτσι, μια ανανέωση και για εσάς τους ίδιους. Αλλά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σύνδεση όλων αυτών. Αυτό που είπατε, ότι είναι μια επίσης εποχή κρίσης. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και νομίζω ότι θα... Αλλαγών. Μεγάλων αλλαγών. Θα σας πω το εξής. Όμως είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό να βλέπει κανείς βασιλικές, δηλαδή πρώιμες βασιλικές του 5ου, του 6ου αιώνα, πριν από τον Ιουστινιανό ορισμένες, πριν από το Θεοδόσιο κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τίποτα δεν είναι καινούργιο ή δεν είναι μόνο του. Όταν βλέπεις το παλίμψιστο των στρωμάτων των αρχαιολογικών, όπου την ελληνιστική φάση την έχει διαδεχτεί η ρωμαϊκή, κάποια από τα ελληνιστικά σπίτια τα έχουν ξαναχρησιμοποιήσει στα ρωμαϊκά χρόνια ή κάποια από τα ρωμαϊκά οικοδομήματα έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στα βυζαντινά χρόνια, στα πρωτοβυζαντινά, και κυρίως ότι πολλές φορές το οικοδομικό υλικό εκπλήσει, με την έννοια ανασκάπτεις μια παλαιοχριστιανική βασιλική με τα κλήτη της, με τον άρθικά της, με το ιερό της κτλ., με ψηφιδωτά. Αυτά είναι τα καινούργια μας ευρήματα. Δεν τα έχω ανακοινώσει. Ελπίζω στο τέλος του καλοκαιριού, όταν τελειώσει η ανασκαφική περίοδος, να τα πω έτσι εν εκτάσει και να τα δείξω εν εκτάσει, γιατί και αυτό είναι υποχρέωσή μας. Ασφαλώς. Προς το κοινό. Ασφαλώς. Και προς τους χορηγούς μας και προς το πανεπιστήμιο και προς τους χορηγούς που μας εμπιστεύονται, να τους πούμε πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Διαχείριση κάνουμε. Βεβαίως, γιατί χρειάζεται μεν το όραμα, αλλά χρειάζεται και η πρακτική σκέψη. Εννοείται, εννοείται. Τι να την κάνω τη θεωρία όταν δεν γίνεται πράξη? Ωραία είναι για τη θεραπεία του μυαλού, όπως λέω εγώ, αλλά πιο ωραίο είναι να γίνεται πράξη και κυρίως να προσφέρεται στους άλλους. Εκείνο λοιπόν που είναι ουσιαστικό είναι ότι μέσα σε αυτούς τους γκρεμισμένους λίθους βρίσκομαι οικοδομικό υλικό από αρχαϊκούς νόμους παλιότερους και της Γόρτινας.
Καταλάβατε. Ενδιαφέρον όλο. Δηλαδή, μπορεί να σηκώσω μία πέτρα και από κάτω, παρόλο που είναι χτυπημένη, ελαξευμένη για να χωρέσει σε έναν τοίχο καινούριο, από δεύτερη τρίτη χρήση, να βλέπω ξαφνικά να ξεπηδούν μπροστά μου γράμματα αρχαία μιας πόλης που ήκμασε και της οποίας το υλικό επαναχρησιμοποιείται, σαν να έχουμε πάντα αυτό που λέμε καινούριο κρασί σε παλιά βαρέλια. Το ίδιο το βλέπει κανείς στη θρησκεία. Για παράδειγμα, κάτω από τα θεμέλια του ναού του Μιχαήλ Αρχαγγέλου να υπάρχει το ιερό του Ερμή. Ψυχοπομπός και ο ένας, ψυχοπομπός και ο άλλος. Ο ένας στα ειδωλολατρικά μεγέθη και ο άλλος στα χριστιανικά μεγέθη. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν θα επικρατούσε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν εάν δεν υιοθετούσε πράγματα και πρακτικές. Πρακτικές. Δεν μιλάω για την κοσμοθεωρία, η οποία είναι τελείως διαφορετική, άσχετα εάν τη χρησιμοποιούμε σωστά κατά Χριστόν ή κατά άνθρωπον. Σε επίπεδο πρακτικών όμως. Σε επίπεδο πρακτικών, φυσικά. Πολλά πράγματα διοχετεύονται από τη μία πλευρά στην άλλη. Ξέρετε, μου έχετε ήδη απαντήσει για το πώς ανανεώνεται το ενδιαφέρον. Να λοιπόν, έτσι. Βέβαια. Και των ίδιων των επιστημόνων, αλλά και του, των επισκεπτών, του κοινού. Να σας διακόψω. Ναι. Εγώ το βλέπω και πρακτικά. Για παράδειγμα, όταν έχουμε διαφορετικών τύπων τουρισμούς, πολιτιστικό τουρισμό, τουρισμό φυσιολατρικό, τουρισμό συνεδριακό, παράδειγμα το συνέδριο που σας είπα, αλλά και θρησκευτικό τουρισμό, το Ιμονή Αρκαδίου από την Ελεύθερνα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων. Επομένως λοιπόν, το να αναδείξεις μια σειρά από βασιλικές του 5ου, του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και να τη συνδέσεις μετά με μια διαδρομή προς το Αρκάδι, που είναι για μας το σύμβολο της ελευθερίας. Ακριβώς. Και της πίστης κτλ. Αυτό φέρνει διπλάσιο, τριπλάσιο, πενταπλάσιο κόσμο. Δεν στερεί το ένα από το άλλο. Μου μιλήσατε πριν, κύριε Σταμπολίδη, για την επισκεψιμότητα και ήθελα να σας ρωτήσω πώς αυτή μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά νομίζω ήδη μου απαντήσατε. Μάλιστα, έχετε μια ολοκληρωμένη σκέψη και πρόταση, ήδη την έχετε αναπτύξει σε ένα βαθμό, που αφορά σε πολιτιστικές διαδρομές. Βεβαίως. Στην περιοχή. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκρίνει η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης για πολιτιστικές διαδρομές, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Είχαμε κάνει μια μελέτη 350 σελίδων ένα χρόνο πριν, ήδη δηλαδή από το Μάιο του 2017, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαδρομές από το Ρέθυμνο προς την Ελεύθερνα, περνώντας από διαφορετικά χωριά και κοινότητες και ανεβαίνοντας με τελευταίο σταθμό την Ελεύθερνα. Εκεί μπορεί να βρει κανείς, είτε Έλληνες είτε ξένος, όποια διαδρομή θελήσει, με όποιον τρόπο θελήσει να πάει, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, είτε με τρενάκι, είτε ακόμη και με τα πόδια, αν είναι πολύ καλός περιπατητής, και ό,τι χρειάζεται από άποψη αρχαιολογική, ιστορική, από άποψη διατροφής, από άποψη φύσης κτλ. Να το βρίσκει μέσα σε αυτό το δίκτυο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Όχι μόνο για να διευκολύνουμε κάποιον, αλλά εγώ την Ελεύθερνα δεν τη σκέφτηκα ποτέ μόνο ως μουσείο ή ως αρχαιολογικό χώρο. Είχατε μια συνολική άποψη? Έχω μια συνολική άποψη, πολύ σωστά το τίθεται το ζήτημα εδώ. Η Ελεύθερνα για μένα δεν είναι ένα μουσείο, ένας αρχαιολογικός χώρος. Είναι προορισμός. Πώς πηγαίνουν οι άλλοι να κάνουν σκι στην Ελβετία, θα πρέπει να έρχονται στην Κρήτη για δύο πράγματα.
για το μινωικό της πολιτισμό, τουλάχιστον στο πολιτιστικό σκέλος, για το μινωικό της πολιτισμό και για τον Όμηρο και την ελληνική αρχαιότητα. Αυτοί οι δύο εναλλακτικοί πόλοι μπορούν να δώσουν όθηση σε έναν χειμερινό τουρισμό, σε έναν προορισμό όπου ο άλλος θα έρχεται για πάρα πολλά πράγματα στην Κρήτη. Αλλά τα κέντρα του θα είναι ακριβώς αυτά. Πού θα διακτηνίζεται μετά, όπου θέλει ας πάει. Ας πάει από τη Φαλάσσαρνα μέχρι το Βάη, ας πάει από τον Κωμό μέχρι την Αργυρούπολη ή οποιαδήποτε άλλη κωμόπολη θελήσει. Η Κρήτη όμως μέσα από αυτά και η Ελεύθερνα είναι προορισμός. Δηλαδή βγάζω το εισιτήριό μου για την Κρήτη γιατί θέλω να πάω να δω αυτό. Και αυτό βεβαίως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για όλους, γιατί όπως είπατε η Ελεύθερνα είναι ένας ολόκληρος κόσμος, κύριε Σταμπολίδη. Και η ανάπτυξη που έχει έρθει το βλέπει κανείς στις κοινότητες αυτές, όχι μόνο μέσα από τις υποδομές που έχουν αλλάξει. Πρέπει να σας δείξω πώς ήταν τα σπίτια όταν πήγα και πώς είναι τώρα, με υπακοή βέβαια, και πώς αναπτύσσονται δραστηριότητες, όχι μόνο για τη διατροφή, αλλά και για την ψυχαγωγία κτλ. Σε ένα περιβάλλον θεϊκό, μοναδικό, όπου φύση, Θεός και άνθρωπος είναι ένα. Δεν υπάρχει αυτή δηλαδή η ασχήμια την οποία απεχθάνεται ο τουρίστας. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή, κυρία Σταμπολίδη. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά ξανά μαζί εδώ με τον καθηγητή αρχαιολογίας, τον κύριο Νίκο Σταμπολίδη.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Σταμπολίδης απόψε, ο καθηγητής αρχαιολογίας που έχει ταξιδέψει και σε όλο τον κόσμο. Και... σχεδόν. Μην υπερβάλλουμε. Έχετε κάνει εκατοντάδες ταξίδια. Βεβαίως. Και έχετε δει, μιλούσαμε προηγουμένως για το Μουσείο της Ελεύθερνας, αλλά εσείς έχετε στο μυαλό σας μουσεία που έχετε δει ταξιδεύοντας τον κόσμο. Μικρά, μεγάλα, σύγχρονα, μουσεία με αρχαιότητες. Εσείς τώρα πόσο έχετε επηρεαστεί από αυτά τα ταξίδια σας, δηλαδή, γιατί έχει υποθεί ότι το Μουσείο της Ελεύθερνας είναι εναρμονισμένο με το χώρο και είναι σε μια κλίμακα ανθρώπινη. Δεν είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο μουσείο σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο που δεν θα ταιριάζει και καθόλου, έτσι δεν είναι? Το να μεταφυτεύεις ιδέες και πράγματα σε ένα κλίμα διαφορετικό είναι λάθος. Δηλαδή, η φύση η ίδια απεχθάνεται και μπορεί, ας πούμε, τα τριαντάφυλλα της Κρήτης να βγαίνουν νωρίς και να μυρίζουν πάρα πολύ. Σε βόρεια κλίματα μπορεί να είναι πολύ όμορφα, δεν μυρίζουν καθόλου. Επομένως, λοιπόν, θέλω να πω, το να βλέπεις όλα αυτά και να διδάσκεσαι είναι ωραίο όταν τα χωνεύεις, τα κάνεις κτήμα σου. Το να το μεταφέρεις αυτούσιο ένα πράγμα και εννοώ όχι μόνο στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής, όχι μόνο στο επίπεδο της μίμησης του εσωτερικού ενός μουσείου, αλλά και στους νόμους και στην πολιτική, είναι λάθος. Είναι άλλη ιδιοσυγκρασία ενός μεσογειακού λαού με τεράστια ιστορία και τελείως διαφορετική ενός βόρειου σκανδιναβικού λαού. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τα πράγματα παρά μόνο μουτάτης μουτάντης. Επομένως, κάνεις absorbing, κάνεις δηλαδή ένα χώνεμα από όλα αυτά και προσπαθείς να εναρμονίσεις, όπως είπα, τη φύση, το Θεό και τον άνθρωπο σε ένα τέτοιο μέτρο που θα είναι ανθρώπινο. Ο δικός μας ο πολιτισμός δεν έχει ανάγκες μιμήσεων. Ο δικός μας ο πολιτισμός είναι ο πολιτισμός του ανθρώπινου είδους. Και επομένως το μέτρο, όχι παν μέτρο άριστο, είναι λάθος. Δεν είναι κάθε μέτρο σωστό, αλλά το μέτρο είναι σωστό. Δηλαδή να υπάρχει μία ισορροπία η οποία θα συνάδει, θα τραγουδάει μαζί, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, με τα υπόλοιπα. Και μια και αναφερθήκατε στον ελληνικό πολιτισμό, γιατί γι' αυτόν γίνονται όλα, έτσι, και τα μουσεία κλπ. Τι μας διδάσκει ακριβώς, μας είπατε το μέτρο, την ισορροπία. Το μέτρο, την ισορροπία, αισθητική. Την αισθητική. Μα εάν δεν έχεις τη μέθη του κάλους, τη μέθη της αισθητικής, το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω, μόνο με την ομορφιά μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Ό,τι και αν σημαίνει ομορφιά στην αισθητική, στην όψη, στην πολιτική, στους νόμους, στην επιστήμη, στα πάντα. Η ομορφιά. Τι σημαίνει ωραίος? Ευμορφός. Όχι ωραίος που είναι στην ώρα του. Αυτός που έχει ωραία μορφή. Είναι ευηδής. Σε όλα τα πράγματα ο ελληνικός πολιτισμός έχει αυτήν την ομορφιά. Αυτή την ομορφιά την οποία την αποκαλύψατε κι εσείς σε έναν βαθμό, τουλάχιστον της ομηρικής περίοδου στο Μουσείο της Ελεύθερνας, έχετε μιλήσει, κύριε Σταμπολίδη, για την ηλεκτρική εκένωση που νιώσατε όταν γινόντουσαν αυτές οι αποκαλύψεις, για τη συγκίνηση που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Όταν κανείς πιάνει στα χέρια του ένα αντικείμενο που κάποιος άλλος έφτιαξε πριν 2.800 χρόνια, πριν 3.000 Αυτό που λέτε είναι σωστό. Είναι ακριβώς σαν το βασιλιά της Ασσίνης του Σεφέρη, που λέει τι μπορεί να νιώσει κανείς όταν βρίσκει ένα αντικείμενο μετά από 3.000 χρόνια ή μετά από 5.000 χρόνια. Όμως
Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι το αντικείμενο που με έλκει. Είναι το γεγονός ότι η δική μου η αφή, τα δικά μου δάχτυλα, εκείνη τη στιγμή πιάνουν την αφή του ανθρώπου που το άφησε εκεί. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος πίσω από τα πράγματα είναι το σημαντικό. Και σε δεύτερο στάδιο είναι ακριβώς αυτό που λέει πάλι ο ποιητής, ότι τι είναι όλα αυτά, φαντάσματα και φάσματα, φιλιά και χείλη χωνεμένα, με τα παραπετάσματα του χρόνου διάπλατα ανοιχτά. Δηλαδή, πόσο μπορείς να διεισδύσεις και να ανοίξεις τα παραπετάσματα του παρελθόντος και να φέρεις το παρελθόν στο παρόν και να το κάνεις μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Το παρελθόν στο παρόν. Κύριε Σταμπολίδη, μιλάμε για τα αντικείμενα και τον άνθρωπο βεβαίως πίσω από τα αντικείμενα. Και αυτόν τον άνθρωπο εσείς τον έχετε μελετήσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία πιστεύετε ότι είναι σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν αλλάξει, δηλαδή η αγάπη, ο έρωτας, ο φθόνος ενδεχομένως, όλα αυτά που τα παρατηρούμε και σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία, φαντάζομαι ότι θα τα έχετε αναγνωρίσει με κάποιους τρόπους και στην αρχαιότητα. Διακρίνω μία, πώς να την πω, σταδιακή ερώτηση που προσπαθεί να με πάει σε ένα... Έχετε αυτό το προτέρημα, σας το αναγνωρίζω ευθαρσώς. Ξέρετε, όταν μου κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, θέλω να απαντώ ειλικρινά. Mm-hmm. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί πρώτα-πρώτα δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν και είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη μεριά ο λόγος των ανθρώπων, των επιστημόνων, των διανοητών κτλ. Πρέπει να είναι κέριος λόγος. Επομένως λοιπόν θα έλεγα ότι όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Δυστυχώς ενώ η τεχνολογία, ο υλικός πολιτισμός, ο τεχνολογικός πολιτισμός έχει εξακοντιστεί mm-hmm. από την εποχή του λίθου στην ηλεκτρονική, στην ατομική εποχή και μετά σήμερα στην ηλεκτρονική εποχή. Αυτά είναι τεράστια βήματα. Ο άλλος πολιτισμός, ο εσωτερικός μας, φαίνεται όχι μόνο να μην έχει αλλάξει, δηλαδή δεν πάψαμε να αγαπάμε, να ερωτευόμαστε, να μισούμε, να ζηλεύουμε, να φθονούμε, και δυστυχώς διακρίνω ότι ζούμε ολοένα και περισσότερο σε μια κοινωνία με εκαθάριση των ανταγωνιστών. Δηλαδή? Δηλαδή, ανεκδοτολογικά το λέμε η κατσίκα του γείτονα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ζηλεύει κανείς, αλλά η ζήλια είναι δημιουργικό πράγμα όταν βλέπεις τον άλλον, θέλεις να τον μιμηθείς, να τον φτάσεις και να τον ξεπεράσεις mm-hmm. συναγωνιστικά, όχι ανταγωνιστικά mm-hmm. Γιατί ανταγωνιστικά σημαίνει ότι μετατρέπεις τη ζήλια σε φθόνο. Και ο φθόνος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Νομίζει δηλαδή κάποιος ότι εάν εσείς είστε μια διάσημη επιτυχημένη δημοσιογράφος, το να επιτεθεί σε εσάς θα ανέβει εκείνος. Mm-hmm. Είναι λάθος. Θα πρέπει να δημιουργήσει και εκείνος μια δική του καριέρα για να σας φτάσει και να σας ξεπεράσει. Τον είχαν θεοποιήσει όμως τον φθόνο στην αρχαιότητα. Ναι, με έναν όμως τρόπο
που υπάκουε στην αποφυγή του. Ο περίφημος ζωγράφος ο Απελής, Εφέσιος ή Κολοφόνιος, δεν έχει σημασία, είχε έναν αντίπαλο, τον Αντίφυλλο, ο οποίος πήγε και είπε στον Πτολεμαίο της Αιγύπτου, τον Λαγίδη βασιλιά, διάδοχο του Αλέξανδρου, ότι φταίει ο Απελής, που ήταν ένας εξαιρετικός ζωγράφος, για λόγους ανταγωνιστικούς δικούς τους, για κάτι. Και ο βασιλιάς προσπάθησε να τον κατακρίνει. Ζωγράφησε λοιπόν κάποια στιγμή, όταν δικαιώθηκε ο Απελής ότι δεν είχε καμία σχέση με συνωμοσίες εναντίον του βασιλιά, έναν καταπληκτικό πίνακα, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα, αλλά ο Σάντρο Μποτιτσέλη το 1495, διαβάζοντας την περιγραφή του Λουκιανού, ο οποίος Λουκιανός ήξερε τον πίνακα και είχε γράψει ότι η διαβολή, να διαβάλεις κάποιον, είναι μία γυναίκα πανέμορφη, γίνεων λέει πάγκαλων, πολύ όμορφη, η οποία συνοδεύεται συνήθως από την άγνοια και την υποψία, οι οποίες είναι άσχημες, τόσο άσχημες, ούτως ώστε η διαβολή να φαίνεται ακόμη πιο όμορφη. Και προπορευόταν αυτινής ο φθόνος. Ο φθόνος ο οποίος ήταν χαλκοπράσινος, σαν εμετός, προσέξτε, ο οποίος ήταν με πολύ οξυδερκής οφθαλμούς, δηλαδή βγάζε σπίθες στα μάτια του, και καχεκτικός, όπως ακριβώς η φθήση, έτσι, δημιουργεί στον άνθρωπο μια εσωτερική αρρώστια που τον κατατρώει. Αυτό είναι ο φθόνος. Και πρέπει να τον αποφεύγουν οι άνθρωποι. Διότι μόνο να σκεφτεί κανείς την φαιά ουσία που ξοδεύει κάποιος ο οποίος ανταγωνίζεται, ο οποίος φθονεί, ο οποίος ζηλεύει, ο οποίος διαβάλλει τον άλλον, η φαιά του ουσία, αν ξοδευόταν σε κάτι καλό, η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη αύριο, αμέσως αύριο. Επομένως, να μην βλέπουμε την καμπούρα του αλουνού, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι όχι οι θέσεις και τα αξιώματα που έχει ή διαχειρίζεται, αλλά πόσο τα αξίζει ο ίδιος. Όταν τα αξίζει ο ίδιος, αξίζουν και αυτά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Κύριε Σταμπολίδη, μιλάμε λοιπόν για το φως στο σκοτάδι, για τη συνέχεια των πραγμάτων ουσιαστικά, έτσι, γιατί αυτό κάνει η αρχαιολογία. Και όταν λέμε συνέχεια εννοούμε και αυτό που είπαμε, ακόμη και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που παραμένουν σταθερά. Βέβαια. Ανά τους αιώνες. Όμως βγάζετε και άλλα συμπεράσματα για τον τρόπο που σκέφτονταν οι άνθρωποι, για τα πολιτικά του συστήματα, για τις τέχνες, για την κοινωνική διαστρωμάτωση και όλα αυτά νομίζω είναι πάρα πολύ γοητευτικά και τα λέω αυτό για να έρθω στον τίτλο της ομιλίας που αναπτύξατε στο Ηράκλειο. Ο οποίος τίτλος πραγματικά είναι ιδιαίτερος, τα λέει όλα νομίζω, λέει αρχαιολογική έρευνα. Ναι. Αρχαιολογική ανασκαφή, έρευνα, γοητεία και επιστήμη, γοητεία και πρόκληση. Μάλιστα. Επομένως πρέπει να έχει και τα τρία στοιχεία. Έχει και τα τρία στοιχεία. Και την επιστήμη, η οποία είναι απαραίτητη στην αρχαιολογική ανασκαφή. Βέβαια. Έτσι, εννοείται. Αλλά υπάρχει και η πρόκληση και η γοητεία για σας τους αρχαιολόγους. Και νομίζω αυτό είναι που σας συντηρεί και όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια. Και ανανεώνει το ενδιαφέρον σας. Θέλω να σας ρωτήσω, εμάς που δεν είμαστε αρχαιολόγοι, ο μύθος,
όλα αυτά τα ενίγματα. Για παράδειγμα, στην Ελεύθερνα, έχω την εντύπωση ότι περνάμε από το μύθο στην ιστορία. Βεβαίως. Έτσι. Και Τούμπαλιν. Α, όλο αυτό δεν είναι πολύ γοητευτικό? Δεν έλκονται οι άνθρωποι από το μύθο, από το ένιγμα? Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, και ιδιαίτερα για ένα μη αρχαιολόγο. Τα κατανοείται με έναν τρόπο βαθύ, έτσι ακριβώς όπως πρέπει οι άνθρωποι ανεξαρτήτως μορφώσεως να σκέφτονται. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, η παρατήρηση είναι το ίμιση του παντός. Θυμάμαι από παιδί, και γι' αυτό έγινε και αρχαιολόγος. Αν δεν γινόμουν αρχαιολόγος, θα γινόμουν γιατρός. Για να κάνετε τομές στο ανθρώπινο σώμα. Ακριβώς. Όπως ακριβώς ο γιατρός τέμνει το ανθρώπινο σώμα, εμείς τέμνουμε το σώμα της γης σε χώρο και σε χρόνο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό. Βέβαια, έχω ένα άπειρο θαυμασμό για τους γιατρούς, διότι είναι, όπως έχει γράψει ένας ευεργετηθής ασθενής σε έναν γιατρό εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, του έγραψε ένα καταπληκτικό στίχο: «Είστε οι ληστές του χάρου». Ληστεύετε δηλαδή τη λία του χάρου και μας ξαναφέρνετε στη ζωή. Γιατί όταν ο γιατρός είναι καλός, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και όταν ο αρχαιολόγος λοιπόν είναι καλός, είναι επίσης πολύ σημαντικό πράγμα. Όμως, έχετε πολύ δίκιο, η επιστήμη σημαίνει παρατήρηση. Εγώ θέλησα να γίνω αρχαιολόγος παρατηρώντας, πριν καν πάω στο νηπιαγωγείο, τους ανθρώπους. Το σώμα τους, το πώς κινούνται, το πώς εκφράζονται, τη λάμψη στα μάτια τους κτλ. Δηλαδή όλο τον ανθρώπινο τρόπο, θα έλεγα, και αυτό σιγά σιγά μετατράπηκε στο, ωραία, πώς θα τον σπουδάσεις τον άνθρωπο, με έναν τρόπο. Το μέλλον, το θα, το αύριο, είναι άδειλα πράγματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις με τίποτα. Εκεί που μπορείς να σταθείς είναι το σήμερα και το χθες. Βεβαίως. Και εγώ πήγα στο χθες. Πήγατε στο χθες, βεβαίως. Έπαιξε ρόλο το ότι μεγαλώσατε στα Χανιά, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στα Χανιά, ακούγατε ιστορίες από την Μικρασία που είναι ένα κομμάτι της καταγωγής σας, εξού και το όνομά σας. Έτσι, τι σημαίνει Σταμπολίδης? Οι Βυζαντινοί δεν έλεγαν στην Κωνσταντινούπολη, έλεγαν στην πόλη. Από το στην πόλη, σταν πόλη, εξού και Ισταμπούλ, γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν να πούνε δύο σύμφωνα μαζί στην αρχή μιας λέξης. Δεν λένε Σμύρνη, λένε Ίσμυρ. Δεν λένε στην πόλη, λένε Ισταμπούλ. Το είδης, η κατάληξη, είναι ομηρικό. Λέμε Ατρίδης, ο γιος του Ατρέα. Mm-hmm. Πηλίδης, ο γιος του Πηλέα. Επομένως, είδης σημαίνει ο γιος του, όπως οι Τούρκοι έχουν το Ογλού ή οι Πελοποννήσιοι το Όπουλος, Παπαδόπουλος, ναι. Ο γιος του παπά. Λοιπόν, Σταμπολίδη σημαίνει ο γιος του Κωνσταντινοπολίτη, του πολίτη. Ναι. Γιατί, όπως είπαμε, έχετε έτσι, έλκετε την καταγωγή σας από οι εκεί. Οι παππούδες του πατέρα μου είναι από εκεί. Κύριε Σταμπολίδη, αναρωτιέμαι, φαντάζομαι ότι πολλές φορές θα σας έχουν ρωτήσει πώς τα βγάζετε πέρα με τόσα μέτωπο που έχετε. Δηλαδή, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είστε διευθυντής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επικεφαλής των ανασκαφών στην Αρχαία Ελεύθερνα, έχετε γράψει πολλά βιβλία, έχετε οργανώσει συνέδρια, εκθέσεις, πάρα πολλές, ειδικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που και ιδιαίτερες εκθέσεις με μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι ένα μικρό μουσείο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά όμως έχει εμβέλεια ακριβώς. Είστε συγγραφέας βιβλίων, έχετε διοργανώσει συνέδρια όπως και αυτό που διοργανώνετε τώρα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Κάνετε πολλά πράγματα. Είστε μέλος του ΚΑΣ, έτσι. Και νομίζω ότι είστε και στο Δέλτα Σίγμα του Μουσείου της Ακροπόλεως. Βεβαίως. Είστε και εκεί. Πότε προλαβαίνετε?
Πραγματικά, βέβαια, φαντάζομαι ότι συνδέονται σε ένα βαθμό όλα αυτά, αλλά απαιτούν και χρόνο και προσπάθεια και αγάπη. Η τελευταία λέξη είναι, τα είπε όλα. Αυτά όλα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, η έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα ή ένα σκαφί. Εάν αυτό που βρίσκεις δεν το μετατρέψεις σε διδασκαλία, είναι βιβλία τα οποία θα περάσουν σε μία βιβλιοθήκη που κάποτε θα τα ανοίξει κανείς, κάποτε όχι. Ακόμη και αν τα ανοίξει όμως, θα είναι παθητικά. Δηλαδή, θα διαβάζει αυτός, αλλά εγώ δεν θα είμαι εκεί να του εξηγώ. Επομένως, η διδασκαλία είναι ένα πρώτο πράγμα. Ξέρετε, όταν πέρσι μου έδωσαν το συγκινητικότερο βραβείο που έχω πάρει του καλύτερου δασκάλου, του πανεπιστημιακού δασκάλου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό που δίνεται του Πιχωρίδη το βραβείο, αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, όχι τόσο για την αναγνώριση, όσο για το γεγονός ότι αυτό θα ωφελήσει τους μαθητές μου. Είναι το παράδειγμα που λέγαμε ακριβώς. Πριν. Και αυτό λοιπόν, μαζί με την επιστήμη, τη διδασκαλία, το ότι διοχετεύεις τη γνώση σου σε ένα ανώτατο όργανο όπως είναι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ, ή όταν είσαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο όπως είναι αυτό του Μουσείου της Ακρόπολης, ή δημιουργείς σε ένα μουσείο όπως είναι το Κυκλαδικό Μουσείο, όπως είναι ένα μουσείο μπουτίκ. Είναι ένα μικρό μουσείο, αλλά με εμβέλεια παγκόσμια πια, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι αγάπη. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές, όταν η δουλειά σου συμβαδίζει με αυτό που αγαπάς, σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει ποτέ λάθος στη ζωή σου. Λάθη μικρά μπορεί να κάνουμε όλοι, αλλά το ουσιαστικό, το κύριο, τη φλέβα την κεντρική, να το πω έτσι, όταν την έχεις βρει μέσα από την αγάπη για αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι ευτυχής. Και εσείς αυτό το έχετε κερδίσει. Κύριε Σταμπολίδη, επειδή ο χρόνος μας εξαντλείται σιγά σιγά, θέλω κλείνοντας να πούμε και κάτι άλλο. Είναι νομοτελειακό τελικά να διαπιστώνει κανείς, εσείς ως αρχαιολόγος το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, καταστροφές, πτώσεις, κορυφώσεις στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν ξέρω αν αυτό, αν μπορείτε να προσδιορίσετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε σε πτώση, θεωρείτε. Είπατε πριν για το πώς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας, το χρόνο μας, για την αγάπη με την οποία πρέπει να περιβάλλουμε τις ασχολίες μας, τα ενδιαφέροντά μας και ότι μόνο έτσι, για το παράδειγμα, είπατε 1002. Σε τι κατάσταση εσείς θα προσδιορίζετε ότι βρίσκεται τώρα η ελληνική κοινωνία και η παγκόσμια ίσως. Ναι, ναι. Σίγουρα σε μία αναταραχή. Αυτό είναι βέβαιο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν την αριθμία που δείχνει ένα καρδιογράφημα. Έχει πάνω-κάτω και όλα αυτά πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονα, θα έλεγα. Όμως η ιστορία δεν γράφεται, κατά τη γνώμη μου, με κορυφώσεις και πτώσεις. Η ιστορία γράφεται με αυτό που θα έλεγα, το λέει ο Βέλφλιν, με μια σπήρα, η οποία είτε ανέρχεται είτε κατέρχεται, έτσι, είναι μια σπήρα. Είτε είναι κάθετη, είτε είναι οριζόντια, κυλινδούται δηλαδή, είναι μια σπήρα. Πού βρίσκεσαι κάθε φορά και πού διοχετεύεται το ένα στο άλλο, αν δημιουργεί δηλαδή κορύφωση ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το εξετάζουν οι επόμενες γενιές. Η δικιά μας σίγουρα το βιώνει, αλλά δεν μπορεί να το αποτιμήσει σωστά. Γιατί είναι μέσα στην ίδια ακριβώς την διεργασία. Η οικονομία πάντως είναι κομμάτι του πολιτισμού. Βεβαίως. Μα δεν μπορεί επειδή να είναι. Γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ. Μα δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Μόλις τέλειωσε η έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για το χρήμα. Γιατί διάλεξα το χρήμα και όχι το νόμισμα ή το κέρμα.
άλλο το νόμισμα και το κέρμα και άλλο το χρήμα. Το χρήμα είναι από την ελληνική λέξη χρή, που σημαίνει έχω ανάγκη αλλά και χρησιμοποιώ, και τα δύο μαζί. Επομένως λοιπόν η οικονομία, η οικονομία σε κάθε εκδήλωση, δεν είναι μόνο η οικιακή, η κοινωνική, η κρατική οικονομία κτλ. Είναι η οικονομία της διαχείρισης του εαυτού μας, περί φθόνου κτλ, περί αγάπης και πάει λέγοντας. Η οικονομία είναι ο νόμος του οίκου μας. Επομένως, είναι ο νόμος ουσιαστικά που ενέχει τα πάντα. Είτε αυτό είναι με αυστηρά οικονομικούς όρους, δηλαδή χρηματικούς, χρηματοπιστωτικούς κτλ, είτε είναι η οικονομία μιας μικρότερης κοινωνίας, ενός οίκου, μιας οικογένειας, του ίδιου του ατόμου, είτε ενός κράτους ή ομοσπονδίας κρατών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αμερικανική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όλα είναι και το μικρό και το μεγάλο συγχρόνως. Και όταν υπάρχει discrepancy, όταν υπάρχει διάσταση ανάμεσα σε αυτά, τότε αυτό γίνεται έντονο και φαίνεται. Γιατί? Γιατί κάποιοι δεν τα διαχειριστήκαμε, και βάζω με όλους μας, σωστά. Εάν τώρα αυτό στη σπήρα είναι κατερχόμενο ή ανερχόμενο, θα το δείξει ο χρόνος. Κυρία Σταμπολίδη, εγώ θα κλείσω με, πρωτού σας ευχαριστήσω, με μία παρατήρηση ότι θεωρώ ότι είσαστε ένας άνθρωπος χορτάτος, γιατί έχετε περάσει από διάφορα στάδια. Σκεφτόμουν προηγουμένως ότι όταν ξεκινήσατε στην Ελεύθερνα, περνούσε ένα λεωφορείο μια φορά την εβδομάδα, ότι πλενόσαστε με το λάστιχο στο δρόμο, ότι έχετε υποστεί διάφορες έτσι ταλαιπωρίες, όπως ζέστη, βροχές, έτσι διάφορα. Βέβαια όλο αυτό έχει και μια γοητεία. Βεβαίως. Η φύση και η ανασκαφή. Δεν το συζητώ, το είπατε και πριν. Επιστήμη, γοητεία και πρόκληση. Πρόκληση. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η πρόκληση παραμένει ζωντανή για σας. Ναι. Γι' αυτό είστε τόσο δυναμικός και δραστήριος. Και σας εύχομαι έτσι να συνεχίσετε, γιατί και εμείς έχουμε ωφέλη από τη δική σας δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσάς και τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Σταμπολίδη. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.